Πάμε, φεύγουμε. Πάμε λοιπόν στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπος τύπου της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπουργείο γιατί... Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπουργείο τύπα, είπα Εθνικής Οικονομίας. Ναι. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσάπαλε, πώς είστε? Καλημέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, άνοιξε ο τέταρτος κύκλος χρηματοδότησης POS. Ε? Για να δούμε τι ισχύει τώρα και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα ταξί. Ξεκινήσει και είναι ανοιχτός ο τέταρτος κύκλος χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν είχαν προλάβει τους προηγούμενους μήνες να προμηθευτούν αυτό το βάουτσερ που καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του κόστους χρηματοδότησης και της αγοράς ή αντικατάστασης POS αλλά και της διασύνδεσης η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα στον τέταρτο κύκλο συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι CAD, κάποιες δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες στους προηγούμενους κύκλους δεν είχαν τη δυνατότητα κάλυψης και αναφέρομαι για παράδειγμα σε ανθρώπους πολιτές στις λαϊκές αγορές, είναι πάνω από 10.000 οι υπόχρεοι διασύνδεσης και αγοράς POS, οπότε τώρα όσοι μας βλέπουν και καλό είναι να το ξέρουν ότι μπορούν να καλύψουν ένα πολύ σημαντικό κόστος αυτής της δαπάνης. Οι προθεσμίες παραμένουν οι ίδιες, κύριε Τσάπαλε? 170.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη αξιοποιήσει το voucher και ευελπιστούμε να αξιοποιηθεί και ακόμα περισσότερες. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που μου αναφέρατε, κινούμαστε βάσει χρονοδιαγράμματος. 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή αυριανή ημέρα, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Τις τελευταίες ημέρες γίνονται χιλιάδες ραντεβού και χιλιάδες διασυνδέσεις κάθε ημέρα από τους τεχνικούς εγκατάστασης. Φαίνεται ότι όλοι όσοι πρέπει να διασυνδέσουν τα συστήματά τους το γνωρίζουν. Υπάρχουν βέβαια κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και φυσικά αυτό το οποίο λέμε συνεχώς είναι όσοι δεν έχουν προχωρήσει σε ένα κλείσιμο ραντεβού να το κάνουν όσο γίνεται συντομότερα. Άμεσα, μάλιστα. Για πάμε να συνεχίσουμε. Τι ισχύει να μας πείτε τώρα για τις εποχικές επιχειρήσεις? Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ανησυχία και ναι, θέλησα σήμερα να σας πω δύο λεπτομέρειες όπου νομίζω θα καθησυχάσουμε αρκετούς καταστηματάρχες και εμπόρους που ψάχνουν να διασυνδέσουν τα συστήματά τους και αγωνιούν αν θα πρέπει να το κάνουν μέχρι αύριο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες όπου δεν χρειάζεται να το κάνουν μέχρι αύριο. Η μία είναι οι εποχικές επιχειρήσεις. Είναι περίπου 30.000 σε όλη την Ελλάδα. Εποχικές επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα ένα κατάστημα με είδη δώρων σε ένα νησί. Έτσι. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να διασυνδέσουν τα συστήματά τους μέχρι αύριο. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν έστω μία ημέρα πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Γιατί είναι κλειστές τώρα ούτως ή άλλως. Ορίστε. Είναι κλειστές τώρα ούτως ή άλλως, λέω. Ακριβώς. Δεν προφανώς και δεν απαιτούμε από έναν καταστηματάρχη στην Τίνο ή στην Πάρο. Που έχει μπιτσόμπαρο. Να διασυνδέσει από αύριο το σύστημά του, ενώ θα το χρησιμοποιήσει από 15 Μαΐου ή από το Πάσχα και μετά. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη κατηγορία υπόχρεων που δεν χρειάζεται να διασυνδεθούν μέχρι αύριο, οπότε να τους φύγει ανησυχία. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι, οι κλάδοι εκείνοι που υπάγονται στους 35 κλάδους λιανικής που όπως θυμάστε είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν σε πρώτη φάση POS και στη συνέχεια να τα διασυνδέσουν. Η υποχρέωση παραγγελίας είναι μέχρι αύριο. Η υποχρέωση εγκατάστασης είναι μέχρι τέλος Μαρτίου. Άρα από 1η Απριλίου και μετά οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν και προμηθευτεί τα POS αλλά και να τα έχουν διασυνδέσει με τις ταμιακές τους. Άρα αυτοί έχουν έναν επιπλέον μήνα περιθώριο για να αλλά κάνουν. Αλλά μέχρι αύριο θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για να, έτσι, να γίνει η κατάσταση των POS. Μάλιστα. Έστω την παραγγελία, δηλαδή να έχουν ένα αποδεικτικό παραγγελίας. Σχεδόν όλοι το έχουν κάνει με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Έχουν όμως ένα ακόμα μήνα περιθώριο για να ολοκληρώσουν την διασύνδεση. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τους οδηγούς ταξί, γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο από την αρχή αντέδρασαν πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Τσάπαλε. Οι οδηγοί ταξί έχουν υποχρέωση εγκατάστασης POS μέχρι το τέλος Μαρτίου. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή. Είναι στους 35 κλάδους λιανικής που προανέφερα. Πολλοί μας στέλνουν μηνύματα, γιατί δεν ξέρω, διακινείται μία φήμη ανάμεσα στον κλάδο των οδηγών ταξί, ότι εμείς δεν υποχρεούμαστε να έχουμε POS. Σε καμία περίπτωση υποχρεούνται και είναι από τους πρώτους κλάδους που θέλουμε να εγκαταστήσουν τα POS, γιατί το θέλουν και οι πολίτες αυτό το πράγμα. Δεν έχουν όμως υποχρέωση διασύνδεσης με το ταξίμετρο. Δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα. Θα υπάρξει μέρημνα από την ΑΔΕ σε δεύτερο χρόνο, αλλά μέχρι αύριο που λήγει η προθεσμία δεν έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης με το ταξίμετρο. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε και την τελευταία μας κάρτα. Τι ισχύει για όσους θέλουν να διασυνδέσουν και δεν μπορούν χωρίς υπετιότητά τους? Τι γίνεται σε αυτή την κατηγορία?
Όπως σας είπα στην αρχή, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα και είναι και απολύτως λογικό να υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτή τη στιγμή το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές είναι το μεγαλύτερο έργο σε εξέλιξη που έχει αναλάβει η δημόσια διοίκηση σε συνεργασία με εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο που βρίσκεται σε εξέλιξη πουθενά, σε καμία άλλη πτυχή ναι. της δημόσιας διοίκησης. Mm-hmm. Και είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Αν λοιπόν τώρα είναι ένας υπόχρεος, ένας καταστηματάρχης που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. πασχίζει ο άνθρωπος να έρθει τεχνικός, να κλείσει ραντεβού, να είναι τυπικός με το χρονοδιάγραμμα. Αλλά είτε ο πάροχος του POS ή της ταμιακής δεν έχει προλάβει να αναβαθμίσει τα συστήματά του, είτε ο τεχνικός εγκατάστασης δεν βρίσκεται γιατί είναι κλεισμένος με πολλά ραντεβού μέχρι την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, προφανώς ο άνθρωπος αυτός που είναι υπόχρεος διασύνδεσης δεν θα υποστεί κάποιο πρόστιμο. Θα καταλάβουμε ότι δεν είναι με δική του υπευθυνότητα. Αλλού θα πάνε τα πρόστιμα. Δεν θα πάνε σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πάνε ενδεχομένως σε εταιρείες που έχουν καθυστερήσει να κάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων. Μάλιστα, για να το γνωρίζουμε. Ωραία. Κύριε Τσάπαλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.